Με θλίψη βλέπουμε άρθρα να βομβαρδίζουν δεκαετίες τώρα πια τον ιντερνετικό τύπο, αλλά και τον έντυπο, περιγράφοντας μια ουτοπική κατάσταση με τίτλους τύπου «Έρχεται ο Ρώσος, Γάλλος, Αμερικανός και ο Εξωγήινος να διώξει τους κακούς Τούρκους και να πολεμήσει για εμάς». Δεν είναι μάλιστα λίγες οι φορές που αρθρογράφοι συνδυάζουν απροκάλυπτα προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων με τη στήριξη της εκάστοτε χώρας ή αλλιώς προστάτη, υποστηρίζοντας ότι αν δεν πάρουμε πλοία από τη Γαλλία ή την Αμερική, θα χαλάσουν οι σχέσεις μας και θα στραφούν εναντίον μας. Αυτό που πρέπει να γίνει επιτέλους κατανοητό είναι ότι δεν περιμένει ούτε η Γαλλία των 3-3 ΑΕΠ, ούτε η ΗΠΑ των 22-3, ούτε η Ιταλία των 2-3 ΑΕΠ κτλ. Το πρόγραμμα φρεγατών 5 δις της Ελλάδας για να διαμορφώσει την εξωτερική πολιτική της απέναντι στη χώρα μας. Ή υπολογίζει σε αυτά τα λεφτά για να υπογράψει αμυντικές συμφωνίες που θα σώσουν τη χώρα μας. Δεν πρόκειται κανένας να πολεμήσει για εμάς, άλλωστε ούτε ο Έλληνας πρόκειται να πολεμήσει για τον Γάλλο, ούτε για τον Αμερικάνο, αν δεν θίγονται και τα δικά του συμφέροντα. Έτσι και ο ξένος δεν θα ενδιαφερθεί. Με λίγα λόγια, δεν πρέπει να ταΐζουμε τους πολίτες μας με ψεύτικες ελπίδες, που και στην ουσία είναι αχρίαστες, καθώς δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια καμίας ξένης δύναμης για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Το σημαντικό είναι η χώρα να διατηρήσει μαχίες, ώστε την ώρα που θα χρειαστεί να έχουμε πρόσβαση στα τεράστια σημασία logistics ή αλλιώς στον άμεσο εφοδιασμό του στρατού, αλλά και στην άμεση πληροφόρηση από ξένες συμμαχικές μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή πρόσβαση σε δύο παράγοντες που κρίνουν και το αποτέλεσμα πολλές φορές ενός πολέμου. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε ποτέ τα νέα βίντεο. Ενημερωθείτε για κάθε νέα εξέλιξη στο site μας nemeshd.gr.